Καλησπέρα σας και από μένα. Καταρχάς, να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες. Να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας, για την ανταπόκριση σε αυτό το κάλεσμα της τοπικής οργάνωσης του ΚΚΕ. Και βεβαίως να σας ευχαριστήσω και για την αναλυτική ενημέρωση, αλλά και τις σκέψεις, τις προτάσεις προς το ΚΚΕ, αλλά και προς το λαό εδώ της περιοχής, γύρω από σοβαρά προβλήματα που απασχολούν το λαό μας, που απασχολούν όλους εμάς, όλους εσάς, που απασχολούν την εργατική τάξη, που απασχολούν τους αγρότες, που απασχολούν τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, τη νεολαία, τις γυναίκες μας, τις λαϊκές οικογένειες. Δηλαδή όλους όσους βρισκόμαστε με το μέρος των καταπιεσμένων, των αδυνάτων, απέναντι σε αυτούς τους λίγους που έχουν και την εξουσία και όλη την ιδιοκτησία. Γιατί τελικά τα προβλήματα και το πρόβλημα που μας απασχολεί και τα ερωτήματα που τίθενται για το πώς θα βρούμε μια διέξοδο σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση που βιώνει ο λαός μας και εδώ στην Άρτα, σε όλη την Ήπειρο αλλά και σε όλη την Ελλάδα, βρίσκεται ακριβώς σε αυτό. Πρέπει να σκεφτούμε, να αποφασίσουμε και να δράσουμε στην κατεύθυνση εναντίωση σε όλα αυτά που μας καταπιέζουν, σε αυτούς που μας εκμεταλλεύονται, σε αυτούς που υπόσχονται και δεν επιλύουν προβλήματα, σε αυτούς οι οποίοι τελικά έχουν το πάνω χέρι, είναι οι πάνω και καταπιέζουν και εκμεταλλεύονται όλους τους κάτω. Και εμείς βεβαίως είμαστε σωστά υπόθηκε για τον τελευταίο μιλητή, αλλά και από όλους εδώ μέσα, είμαστε ενωμένοι. Γιατί θα μας έχετε ακούσει. Εμείς δεν ξεχωρίζουμε το λαό μας αν είναι δεξιός, αν είναι αριστερός, αν ψήφισε ΠΑΣΟΚ, αν ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, αν ψήφισε Νέα Δημοκρατία, αν ψήφιζε πριν ΚΚΕ. Κυρίως ο λαός μας είναι ενωμένος ταξικά. Είτε είναι εργάτης, είτε είναι αγρότης, είτε επαγγελματίας, έχουμε κοινά συμφέροντα. Οι λίγοι είναι αυτοί που μας εκμεταλλεύονται, αυτοί έχουν και όνομα, είναι η καπιταλιστική τάξη, είναι η μεγάλη αστική τάξη, είναι το μεγάλο κεφάλαιο, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές. Βλέπετε, η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια και μπορεί να τους περιγράψεις και να τους πεις με χίλιους δύο τρόπους. Όλοι αυτοί είναι η ολιγαρχία του πλούτου που έχουν τα πάντα και που βεβαίως εκμεταλλεύονται και απομυζούν τον υδρότα και το αίμα του ελληνικού λαού. Και επειδή οι εποχές όντως είναι δύσκολες και βρισκόμαστε ξανά σε μια δύσκολη περίοδο και ξανά η προηγούμενη περιοδία πάλι δύσκολη ήταν, θυμάμαι, ήταν με τις πλημμύρες τότε, με τις καταστροφές ή και άλλες περιόδους, θα μου πεις τα προβλήματα δεν τελειώνουν. Και πριν ήταν η μεγάλη οικονομική κρίση δεκαετής, η οποία πήγε κάτι να γελάσει το χυλάκι μας, κάποια μικρή ανάκαμψη να υπάρχει έστω, και κάποιες ψεύτικες ελπίδες άρχισαν να ξαναδημιουργούνται, μπας και τελειώσει αυτή η οικονομική κρίση και μπας, ξέρω εγώ, ξανανεύει έστω λίγο το εισόδημα των εργαζομένων, αλλά ξανά πάλι ήρθε η πανδημία. Και βεβαίως βρισκόμαστε σήμερα σε μια φάση όπου νέα οικονομική κρίση έρχεται. Μπορεί ακόμα η ανάκαμψη αυτή που υπάρχει στον καπιταλιστικό τομέα, φυσικά, δεν είναι για το λαό η ανάκαμψη, έτσι να εξηγούμαστε, για να μην παρεξηγούμαστε, έτσι για το τι εννοούμε, έτσι να έχουν κέρδη επιχειρήσεις, να γίνονται κάποιες επενδύσεις σε κάποιους κλάδους, σε κάποιους τομείς κλπ. Όμως, επειδή η Ευρωζώνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται μπροστά σε νέα ύφεση, αυτή δεν υπάρχει περίπτωση να μην επιδράσει δραστικά και την Ελλάδα. Και άρα από αυτή τη σκοπιά θα πρέπει να προετοιμάζεται το κίνημα πρώτα απ' όλα ο λαός μας για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσει την κατάσταση και φυσικά μαζί με μια ενδεχόμενη νέα κρίση που θα πλήξει πάλι την ελληνική οικονομία. Έχουμε και έναν πόλεμο, έναν ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη γειτονιά μας, ο οποίος κλιμακώνεται, δεν φαίνεται να τελειώνει εύκολα και βεβαίως κλιμακώνεται και μπορεί να πάρει αμπάριζα και άλλους λαούς στη γειτονιά μας και την Ελλάδα, η οποία είναι έτσι κι αλλιώς στόχος αντιπίνων σε αυτούς τους μεγάλους ανταγωνισμούς που υπάρχουν παγκόσμια και ειδικά εδώ στην περιοχή που βρισκόμαστε και βεβαίως βρισκόμαστε και σε μια ενεργειακή φτώχεια, ενεργειακή κρίση τη λένε άλλοι, με τεράστιες ανατιμήσεις λόγω του πληθωρισμού
κλπ. Κλπ. Γνωστά ζητήματα, τα αντιμετωπίζουμε όλοι και θα έχουμε να τα αντιμετωπίσουμε και τα επόμενα χρόνια, αν και οι εκτιμήσεις και της Τράπεζας Ελλάδας και των επιτελών εδώ, των οικονομικών επιτελείων, λένε ότι δεν θα φανεί τόσο το 2023, όσο αυτά τα προβλήματα και η νέα κρίση θα φανούν σε συνέχεια, από το 2024. Ήδη ο πληθωρισμός φαίνεται να στεριώνεται σε πολύ ψηλά επίπεδα, στο 9%, άρα αυτό θα το πληρώσουν οι λαϊκές οικογένειες. Άρα ο πλούτος συγκεντρώνεται, μεγαλώνει ανισότητα, μεγαλώνει φτώχεια, μεγαλώνουν οι κοινωνικές διαφορές και αντικειμενικά μπαίνει επιτάπητο στο ερώτημα που τέθηκε σχεδόν από όλους τους ομιλητές: τι θα κάνουμε, ποιος φταίει γι' αυτό? Γιατί το οικονομικό, ας το πούμε, μοντέλο, όπως είπε ο φίλος πριν, που είναι το κοινωνικό, οικονομικό σύστημα μέσα στο οποίο ζούμε, αυτό μέσα στο οποίο λειτουργεί και η Ελλάδα και ο κόσμος και λέγεται καπιταλιστικό σύστημα. Αυτό είναι το μοντέλο, το καπιταλιστικό μοντέλο ακολουθούμε με διάφορες συνταγές διαχείρισης, πότε έτσι, πότε αλλιώς από τις διάφορες κυβερνήσεις, αλλά στην ίδια ρότα, στην ίδια κατεύθυνση, δεν αλλάζει τίποτα. Άρα και αποδεικνύεται ότι είναι αδιέξοδη, ότι είναι αντιλαϊκός αυτός ο δρόμος, ότι είναι ενάντια στα συμφέροντα των πολλών, ενάντια στα συμφέροντα της πατρίδας μας. Αυτό αποδεικνύεται, όσο και αν θέλουν κάποιοι να θολώσουν τα νερά γύρω από αυτό το ζήτημα. Και άρα μέσα στα σωματεία, στους συλλόγους, στις γειτονιές, στις πόλεις παντού και στα χωριά, θα τίθεται αυτό το ερώτημα. Τι δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε? Αλλά για να δούμε και τι θα ακολουθήσουμε, πρέπει να δούμε και αυτός που μας έφερε εδώ ο δρόμος, τι διάολο πράγμα ήταν και ποιος τον έκανε και ποιος τον υλοποιεί και ποιος δουλεύει σε αυτή την κατεύθυνση και δεν λέει να πάρει απόφαση να αλλάξει ρότα αυτή η πορεία. Και εδώ δημιουργούνται προβλήματα. Ας πούμε το ζήτημα ότι μειώνεται ο πληθυσμός στον ομό Άρτα συνεχώς, εξαιτίας και της ανεργίας και των μεγάλων οικονομικών προβλημάτων, της φτώχειας, και μεταναστεύει ο κόσμος, ο νέος κόσμος φεύγει. Εντάξει, μπορεί να έρχονται κάποιοι άλλοι κλπ, κάποιοι επενδυτές όπως τους λένε, αλλά αυτοί έρχονται για τα δικά τους συμφέροντα. Παίρνουν τις επιδοτήσεις, παίρνουν ζεστό κρατικό χρήμα δηλαδή, εκατομμύρια υποτίθεται για να κάνουν επενδύσεις, αλλά για να κάνουν προσλήψεις, να αναπτύξουν την παραγωγή, να την καθετοποιήσουν, να πάρουν τα μηχανήματα έτσι ώστε να μην είναι εκείνο το ρελέ, το ρημάδι που έλειπε και που θα μπορούσε να σώσει τη ζωή του ανθρώπου, του συνανθρώπου μας, του συναδέρφου που χάθηκε εκεί στο εργοστάσιο, όπως έλεγε και ο Γιώργος ο Αληφτήρας, και πάει λέγοντας. Και δεν τα βάζουν για να έχουν ασφάλεια, υγιεινή και ασφάλεια τα εργοστάσια τους, να έχουν υποδομές, για να μην έχει τόση εντατικοποίηση ο εργάτης, ώστε να μπορεί να δουλεύει σαν άνθρωπος, τέλος πάντων, ανθρώπινα, και να έχει και κάποιο μισθό, να έχει την πρόνοιά του, να έχει την υγεία του. Αλλά τα βάζουν για την τσέπη τους, για να έχουν τα δικά τους κέρδη και βεβαίως μετράνε μόνο τη δική τους κερδοφορία. Όπου ό,τι δεν τους αποφέρει κέρδος, το αφήνουν στην άκρη και ότι είναι έξοδο για αυτούς. Ακόμα και για την ίδια τη ζωή, βάζοντας σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή των εργατών, των ανθρώπων, όπως γινόταν και με την πανδημία και μετά. Είναι γνωστά και τα χαμηλά μεροκάματα και η εντατικοποίηση και τα εργατικά ατυχήματα, αυτά είναι χαρακτηριστικά αυτού του τρόπου ανάπτυξης, του καπιταλιστικού τρόπου ανάπτυξης. Όπως το ίδιο συμβαίνει και στην αγροτική παραγωγή. Η αγροτική παραγωγή και ιδιαίτερα εδώ στην Άρτα, σε ένα νομό όπως και σε όλη την Ήπειρο, δηλαδή, που θα μπορούσε όχι μόνο να θρέφει τον πληθυσμό της περιοχής, την Ελλάδα, όλοι να έχουμε φθηνά, ποιοτικά, αρκετά προϊόντα, αλλά να κάνουμε και ισότιμες ανταλλαγές και στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες, να ανταλλάσσουμε τα προϊόντα. Βλέπεις τώρα ο αγρότης να μην μπορεί να ξαναπαράγει την επόμενη χρονιά. Γιατί είναι τεράστιο το κόστος παραγωγής, έχουν αυξηθεί τα πάντα, ιδιαίτερα τώρα με την ακρίβεια, με τις ανατιμήσεις, τα πάντα και στα λοιπάσματα, στο ρεύμα, το ένα, το άλλο, έχουν φτάσει στο Θεό οι τιμές και να μην μπορεί να ανταποκριθεί. Και βεβαίως ο έμπορας, πολύ περισσότερο μετά ο βιομήχανος, η μεταποίηση που το παίρνει και το επεξεργάζεται το προϊόν του, λοιπόν, και ο καταναλωτής το παίρνει ακριβά στο σούπερ μάρκετ και αυτός από τα ράφια, και βεβαίως ο αγρότης δεν μπορεί να επιβιώσει. Ούτε καν η οικογένειά του. Όχι να έχει και κάποιο
κέρδος για να μπορεί, ας πούμε, να ξανααναπτύξει την παραγωγή του, την καλλιέργειά του, την κτηνοτροφία του, ανάλογα σε ποιο τομέα δραστηριοποιείται. Και από αυτή τη σκοπιά εμείς λέμε ότι το ζήτημα της μείωσης του κόστους παραγωγής, των κατώτερων εγγυημένων τιμών, αυτά που βάζει δηλαδή το αγροτικό συνδικαλιστικό κίνημα συνολικά και με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και οι Ομοσπονδίες, οι Αγροτικοί Σύλλογοι που βρίσκονται στους δρόμους, πρέπει να είναι στο κέντρο της προσοχής μας, της διεκδίκησής μας. Αυτό κάνουμε, το παλεύουμε παντού. Πρέπει ταυτόχρονα να λυθεί το ζήτημα, για παράδειγμα, στους αγρότες του αφορολόγητου πετρέλαιου, να λυθεί το ζήτημα αυτό που έχει να κάνει με την ενέργεια, της κατάργησης του χρηματιστήριου της ενέργειας και του εμπορίου ρήπων και των προστήμων, αυτών που πληρώνουμε για τους ρήπους. Ναι, πρόστιμο στην ουσία είναι αυτό, σωστά το λέμε έτσι. Και είναι μια δέσμη μέτρων, η οποία την έχει το κίνημα, εμείς την παλεύουμε στη Βουλή, αλλά θα πρέπει και τα άλλα πολιτικά κόμματα, και να τους πιέσετε κι εσείς, να προχωρήσουν πιο δραστικά. Φυσικά το κυβερνών κόμμα δεν έχει στο μυαλό του τέτοιο πράγμα, αλλά υπάρχουν και κόμματα της αντιπολίτευσης που στα λόγια συμφωνάνε, όμως όταν φέρνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τροπολογίες και προτάσεις νόμου στη Βουλή που έχουν τέτοια ζητήματα, όπως κάναμε προχτές, δεν σηκώνουν το χέρι τους να τα ψηφίσουν. Άρα πρέπει στους βουλευτές τους, στις οργανώσεις τους, να θέσετε τέτοια ζητήματα, γιατί η άσκηση της μέγιστης πίεσης δεν είναι ότι θα μας λύσει το δρόμο ανάπτυξης και το συνολικό κοινωνικό μοντέλο της οικονομίας, αλλά όμως θα δώσει ανάσεις ανακούφισης. Κάποια ζητήματα δηλαδή είναι και για τώρα. Δεν είναι μόνο όταν θα μπορέσουμε να αποφασίσουμε σαν λαός η εργατική τάξη να πάρει την κοινωνία, την εξουσία και να έχει την κοινωνική ιδιοκτησία ο λαός ο ίδιος και όχι κάποιοι καπιταλιστές, κάποιοι της ολιγαρχίας του πλούτου. Και φυσικά εδώ το γεγονός με τις καταστροφές τις φυσικές, που είναι ένα ζήτημα που θα έπρεπε να λυθεί, δεν είναι παράλογο πράγμα. Γίνεται καταστροφή στην αγροτική παραγωγή. Ο ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει. Πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός του. Πρέπει να αποζημιώνει στο 100% των ζημιών. Αυτά είναι άμεσα ζητήματα που, αν δεν τα παλέψει το κίνημα, αν δεν τα παλέψουμε εμείς τα παλεύουμε ως κόμμα, λέω οι άλλοι τι κάνουν, και δεν βγούμε στους δρόμους και δεν πιέσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, δεν θα έχουμε αποτελέσματα. Αλλά πάλι εδώ γεννιέται το ερώτημα. Μπορεί τώρα, τέλος πάντων, με όλα αυτά, με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συρρήκνωση της παραγωγής, με το κόστος παραγωγής, με το ότι η γραμμή γενικά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων και των κρατών είναι να μειωθεί η ατομική αγροτική παραγωγή, ο μικρός παραγωγός δηλαδή, να καταστραφεί αυτός και να συγκεντρωθεί ο πλούτος όλος της αγροτικής παραγωγής, της κτηνοτροφίας, των άλλων καλλιεργειών σε λίγα χέρια, σε αυτό που λέμε καπιταλιστές αγρότες επιχειρήσεις, μεγάλους, σαν αυτούς που περιγράψατε πριν, που τους φτιάξαν και ανθρώπους της χρονιάς ή κάποιους ακόμα πολύ μεγαλύτερους. Και εδώ χρειάζεται η συλλογικότητα, χρειάζεται η συνεταιριστική οργάνωση, αλλά εδώ να ξεκαθαρίσουμε και κάτι. Δεν μιλάμε εμείς για συνεταιρισμούς σαν αυτούς που έχουμε γνωρίσει μέχρι τα σήμερα και συνεταιριστικές επιχειρήσεις, γιατί αυτό δεν σου λύνει το ζήτημα, χώρια που δημιουργεί νέα προβλήματα. Τα ζήσαμε άλλωστε, εκτός από τα λαμόγια που μπήκαν εκεί και έγιναν πολλές ατασταλίες κλπ. Δεν λύνει και το ουσιαστικό πρόβλημα. Γιατί ο παραγωγικός συνεταιρισμός της αγροτιάς στο δικό μας πρόγραμμα, στο δικό μας σχέδιο για την οργάνωση οικονομίας, έχει να κάνει, εκτός από την εθελοντική προσχώρηση σε αυτόν φυσικά, με μείωση του κόστους παραγωγής μέσω ακριβώς των κοινών δράσεων, των κοινών εργασιών που θα έχουν, που θα μπορέσουν να δυναμώσουν, που θα συναποφασίζουν εκεί στο συνεταιρισμό αυτόν τον παραγωγικό, όλοι οι αγρότες που θα είναι συνεταιρισμένοι. Θα είναι η προστασία της παραγωγής από τα φυσικά φαινόμενα, για παράδειγμα. Θα τα εξασφαλίζει αυτό, γιατί αυτό θέλει και υποδομές. Θα συνεννοείσαι και με το κράτος, θα συνεννοείσαι με την περιφέρεια, θα συνεννοείσαι με τις αρχές, με τους ανθρώπους που έχουν την εξουσία δηλαδή. Και εδώ θα έχει η εργατική τάξη την εξουσία στη δικιά μας αντίληψη. Θα είναι και το ΚΚΕ στην εξουσία σε αυτή την περίπτωση. Και βέβαια θα υπάρχει εξασφαλισμένη διάθεση της παραγωγής.
Γιατί άμα δεν το έχεις αυτό, πώς θα κάνει ο μεμονωμένος αγρότης, τι θα κάνει εμπόριο με μια άλλη χώρα, ας πούμε στα Βαλκάνια ή στην Ευρώπη, θα στέλνει αυτά, δεν γίνεται. Θα πρέπει ο συνεταιρισμός, ο παραγωγικός μαζί με το κράτος, σε συνεννόηση κλπ, να μπορούν να διασφαλίζουν την παραγωγή, είτε να διακινείται στην Ελλάδα για ανάγκες εδώ κυρίως της εγχώριας οπωσδήποτε αγόρας, αλλά και για τις σχέσεις του να στέλνεις προϊόντα που σε ισότιμη βάση με άλλες χώρες. Και εδώ επίσης βασικό στοιχείο σε αυτό το πρόγραμμα μας είναι ότι πρέπει να αναμορφώσεις και συνολικά την Ήπεθρο, το χωριό. Γιατί για να λύσει και να κάτσει ο αγρότης εκεί και ο νέος, οι νέες γενιές που έρχονται και να μην φεύγει στην πόλη ή να μην φεύγει αλλού στο εξωτερικό, δεν ξέρω τι, πρέπει και το χωριό, η Κωμόπολη, να την αναβαθμίσεις. Δηλαδή να έχεις το κέντρο υγείας και δίπλα το νοσοκομείο που να είναι πλήρως στελεχωμένο για να μπορεί να έχει περίθαλψη, να έχεις τα σχολιά από παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, για να μπορεί να πηγαίνει και να μένει ο νέος εκεί, ο αγρότης που θα είναι εκεί και θα πρέπει να έχεις αθλητικές εγκαταστάσεις, να φτιάξεις πολιτιστικές εγκαταστάσεις για να έχει και πολιτισμό, να μπορεί να βλέπει ένα σινεμά, ένα θέατρο, ένα χορευτικό. Γιατί νέοι άνθρωποι είναι, νέες οικογένειες και είμαστε στον 21ο αιώνα. Δεν είμαστε στο μεσαίωνα, ούτε πριν προηγούμενους αιώνες, τον προηγούμενο αιώνα. Και ο νέος έχει απαιτήσεις. Θέλει να ζήσει τη ζωή του όταν τη ζεις αυτή τη ζωή. Έτσι θα κρατήσεις. Άρα το θέμα του σχεδίου του κεντρικού, του επιστημονικού από ένα τέτοιο κράτος, το σοσιαλιστικό κράτος είναι αυτό βέβαια, είναι το εργατικό κράτος, είναι αυτό που έχει στην εξουσία και καθορίζει. Γιατί αλλιώς άμα τα αφήσεις στην αναρχία του ιδιωτικού κεφαλαίου, αυτοί κάνουν μόνο για πάρτι τους. Θα κάνουν αυτό που θέλουν μόνο αν έχουν κέρδη. Λέω οι καπιταλιστές, οι ξεχωριστοί ιδιώτες. Άρα λοιπόν ξανά όποιο ζήτημα και αν πιάσουμε, το ίδιο αν πιάσουμε τους αυτοαπασχολούμενους, με τα χρέη τους, όλα αυτά και λοιπά, με τις προτάσεις που έχουμε κάνει και που θα πρέπει να τις εντάξουμε μαζί με τις προτάσεις που έχει το μαζικό κίνημα όπως οι φορείς εδώ. Και εδώ το ζήτημα της ενέργειας. Κοιτάξτε, το είπατε νομίζω, αλλά επειδή γίνεται πολύ σπέκουλα, πολύ συζήτηση. Και εδώ πάλι είναι ένα τεράστιο θέμα. Ιδιαίτερα για τη χώρα μας και για άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου που θα μπορούσε να έχει επιληθεί και δεν λύνεται. Και πάλι πάμε εδώ στο βασικό εμπόδιο που είναι ο τρόπος ανάπτυξης, ο καπιταλισμός, ο καπιταλιστικός τρόπος ανάπτυξης και οι πολιτικές των κυβερνήσεων. Σωστά έγινε η παρατήρηση ότι δεν έφερε ο Πούτιν την ενεργειακή κρίση, όπως τη λένε, την ενεργειακή φτώχεια, δηλαδή τα ζητήματα των ανατιμήσεων και της μεγάλης ακρίβειας. Ο πόλεμος δηλαδή. Απλά ο πόλεμος επιτάχυνε αυτές τις διαδικασίες. Όχι ότι δεν επέδρασε, εμείς δεν λέμε τέτοιο πράγμα, βεβαίως επέδρασε. Ένας πόλεμος με τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν επέδρασε και επιτάχυνε και χειροτέρεψε την κατάσταση. Όμως σωστά υπόθηκε ότι από πριν ξεκίνησε η ιστορία αυτή και ήταν η πολιτική όλων των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κάποιοι εξακολουθούν να τη θαυμάζουν ακόμα για την απελευθέρωση της ενέργειας, για την ιδιωτικοποίησή της, για να πάμε στην πράσινη μετάβαση. Γιατί λέει πρέπει να κλείσουμε το λιγνίτι, να κλείσουμε όλα τα ορυκτά που έχει πλούτο η Ελλάδα που βγάζουν ενέργεια σημαντική και φτηνή ενέργεια. Λοιπόν και να πάμε στην πράσινη μετάβαση, δηλαδή μόνο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δηλαδή τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά, μόνο αυτά βλέπουν. Όχι ότι δεν χρειάζονται και αυτά. Χρειάζονται και ιδιαίτερα για την Ελλάδα, μακριά από εμάς η άποψη ότι δεν θέλουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί και ήλιο πολύ έχουμε για να έχεις φωτοβολταϊκά και αέριδες έχεις και μια σειρά τέτοια ζητήματα για να έχεις ανεμογεννήτριες και λοιπά. Μόνο σε ποιον θα είναι η ιδιοκτησία. Όχι τώρα έτσι. Εδώ θέλει κεντρικό σχέδιο. Το που θα φτιάξεις αιωλικό πάρκο, είτε φωτοβολταϊκών είτε ανεμογεννητριών, έχει να κάνει με το πώς θα προστατέψεις, για παράδειγμα, την τόπια παραγωγή, την κτηνοτροφία. Πώς θα προστατέψεις την αγροτική παραγωγή, τις καλλιέργειες εκεί που υπάρχουν. Δεν θα πας σε έναν κάμπο πλούσιο που μπορεί να σου παράγει προϊόντα ποιοτικά, μαζικά, να ταΐζεται ο κόσμος και να ζει και ο αγρότης, ας πούμε, και να φυτέψεις λαμπογιάλια φωτοβολταϊκά, θα δεις πού θα τα κάνεις αυτά. Άρα λοιπόν αυτό θέλει κεντρικό σχέδιο. Άμα τα αφήσεις στον τάδε ιδιώτη, στην τάδε πολυεθνική, στον τάδε αυτό, θα σου τα παρατήσει έτσι ήδη.
έχουν παρατήσει σε βουνά ή σε θάλασσες, παρατάνανε οι μογενήτρες, δεν τους κάνει, δεν κάνανε καλή εκτίμηση και έχουν τώρα εκείνο το τσιμέντο, κάτι θεόρατα, κάτι τέρατα που είναι οι ανεμογενήτρες, τα παρατάνε εκεί. Και δεν τα παίρνει άλλος. Ποιος θα τα πάρει, ούτε το κράτος θα παίρνει, ούτε τίποτα. Έτσι γίνεται και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη, αυτό έγινε. Και βλέπεις, ας πούμε, απέραντες εκτάσεις, ας πούμε, παρατημένα. Και αυτό θα γίνει. Μα θα μου πεις τώρα, ακόμα είμαστε σε εξέλιξη, θα γίνει μετά από 30 χρόνια. Ναι, αλλά προβλέπεις. Τι θα το κάνεις αυτό? Γιατί δεν χαλάνε αυτά, λέω τώρα. Άρα λοιπόν και λιγνίτης χρειάζεται και ανανεώσιμες τέτοιες πηγές ενέργειας χρειάζονται και γεωθερμία χρειάζεται, γιατί έχουμε ιαματικές πηγές πάρα πολλά που δεν αξιοποιούνται. Και υδροηλεκτρισμός χρειάζεται, γιατί έχουμε πολλές λίμνες, ποτάμια που δεν αξιοποιούνται σωστά από το κράτος με ένα κεντρικό σχέδιο. Και υδρογονάνθρακες χρειάζονται και φυσικό αέριο χρειάζεται. Τα πάντα χρειάζονται. Και αυτά τα έχει η Ελλάδα. Και μπορεί με ένα τέτοιο κεντρικό επιστημονικό σχέδιο, με τέτοια εξουσία όμως, με τέτοιο προγραμματισμό, να τα υλοποιήσει. Και φυσικά, δεν υπόθηκε εδώ, θα έχουμε άλλες συναντήσεις. Είναι τεράστιο το πρόβλημα με την υγεία. Λέει και το νοσοκομείο και τα κέντρα υγείας, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που λέμε είναι υποβαθμισμένη, χωρίς χρηματοδότηση, λείπουν γιατροί, λείπουν ειδικότητες, λείπουν νοσηλευτές, λείπουν υποδομές απαραίτητες και αυτά είναι και ζητήματα του εργατικού λαϊκού κινήματος, των υπόλοιπων λαϊκών κινημάτων. Για να τελειώνω και να μην σας κουράζω. Εμείς κάναμε προχτές ορισμένες τροπολογίες. Θα πάρουμε τα υπομνήματα και από εδώ. Θα κάνουμε ερωτήσεις. Κάναμε για το ακτινίδιο. Θα κάνουμε για άλλα προϊόντα ή και για άλλους τομείς της οικονομίας που εκπροσωπείται εδώ όλοι οι φορείς. Θα παλέψουμε μες στη Βουλή. Δεν το υποτιμούμε. Τους τα λέμε. Κυνηγάμε τους υπουργούς, τον Πρωθυπουργό, όλους. Και στα υπουργικά γραφεία τα κάνουμε αυτά. Κυρίως βέβαια υπάλληλοι, ο αγώνας είναι κάτω, είναι μέσα στα σωματεία, στους συλλόγους, έξω στο δρόμο. Από εκεί πιέζονται όλοι αυτοί οι διάφοροι κυβερνώντες. Δεν πιέζονται τόσο μέσα στη Βουλή. Εκεί από το ένα αυτή τους μπαίνει, από το άλλο τους βγαίνει. Σου λένε ναι, θα το λύσω και δεν το λύνει. Αυτά που λένε και στον κόσμο. Κάναμε ορισμένες τροπολογίες. Ας πούμε, να σταματήσουν αμέσως οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, που είναι κρίσιμο ζήτημα. Ο άλλος που έχει καταφέρει να πάρει ένα διαμερισματάκι, ένα σπιτάκι με τόσα χρόνια ή ο άλλος που το κληρονόμησε τέλος πάντων και επειδή χρωστάει πάνε και του το παίρνουν και είναι πρώτη κατοικία. Καταθέσαμε τροπολογία. Καταθέσαμε την επαναφορά του 13ου-14ου μισθού στο δημόσιο, στις συντάξεις κλπ. Που πρέπει να γίνει άμεσα. Είναι ένα πρώτο μέτρο ανακούφισης μετά από τόσο οικονομικής κρίσης και αφέμαξης του εργατικού λαϊκού εισοδήματος. Καταθέσαμε τροπολογία για τη ρύθμιση των χρεών της ατομικής ασφάλισης προς ασφαλιστικά ταμεία των μη μισθωτών, όπως επίσης των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ πριν κλπ. Καταθέσαμε ξεχωριστή τροπολογία για την επαναλειτουργία της ΛΑΡΚΟ, όπως και κάποιων άλλων επιχειρήσεων κάποια άλλη στιγμή. Πρέπει να σας πω ότι αυτές τις τροπολογίες δεν τις ψήφισε κανένα κόμμα. Καλά, δεν περιμέναμε φυσικά από το κυβερνών κόμμα του κ. Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία. Δεν τους ψήφισε όμως ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ. Δεν τις στήριξαν αυτές τις τροπολογίες. Πρέπει να μας απασχολήσει γιατί. Εμάς μας απασχολεί. Δεν μπορούμε να δώσουμε άλλη εξήγηση πέρα από το ότι δεν θέλουν να δεσμευτούν. Διότι ο καθένας βλέπει για τον εαυτό του το ρόλο κάποιου μελλοντικού κυβερνητικού εταίρου και να έχουν με αυτό το νόμο ότι έχουν ψηφίσει ένα τέτοιο νόμο. Όχι ότι θα πέρναγε. Δεν λέμε αυτό. Γιατί η πλειοψηφία 157-156 πόσους έχει η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα ψήφιζε η Νέα Δημοκρατία. Αλλά όμως θα ήταν δέσμευση για τα άλλα κόμματα, γιατί κάτι τέτοια πράγματα ότι θα τα κάνουν άμα βγουν κυβέρνηση τα λένε και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης και οι βουλευτές του ενός κόμματος και του άλλου και του παράλλου. Αλλά όμως βλέπουμε ότι όταν βγαίνουν στην κυβέρνηση δεν τα κάνουν, δεν τα υλοποιούν. Άρα εμείς η εξήγησή μας είναι αυτή. Δεν θέλουν να δεσμευτούν τώρα στην αντιπολίτευση και ας μην παίρναγε, ας έπαιρνε 143 ψήφους.
τους ψήφους της αντιπολίτευσης. Και ας μην ψήφιζαν οι 157 οι συγκεκριμένες τροπολογίες που είναι για τους πληστηριασμούς, για τους μισθούς, το 13ο, 14ο, για τα ασφαλιστικά ταμεία, για τις επιχειρήσεις που πρέπει να μείνουν ανοιχτές κλπ. Δεν θέλουν να δεσμευτούν, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Δυστυχώς. Γιατί μετά θα τους πείτε, αφού ψηφίσατε εκεί, γιατί τώρα κάνετε νόμο που είστε πλειοψηφία, αν είστε αύριο εσείς πλειοψηφία, αφού ζητάτε και μια προοδευτική κυβέρνηση. Τώρα, τι σώη προοδευτική κυβέρνηση θα είναι αυτή, ο Θεός και η ψυχή τους. Δεν είναι αντικείμενο της σημερινής σύσκεψης αυτό, να το αναλύσουμε παραπέρα. Σε λίγο η πολιτική ομιλία για τις πολιτικές εξελίξεις θα την έχουμε σε άλλο χώρο. Εκεί θα πω αναλυτικά, θα μιλήσω. Εδώ περισσότερο θέλαμε να βρεθούμε, να ακούσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν εδώ στην τοπική κοινωνία, στους φορείς και βεβαίως να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και ξέρετε ότι αυτό που εμείς λέμε καθαρά και ανοιχτά και σε εσάς μέσα στις συσκέψεις εδώ όπως στο εργατικό κέντρο σήμερα είτε αλλού το κάνουμε και στη Βουλή. Και θα τα πούμε στη Βουλή, δεν θα πούμε άλλα εδώ, άλλα στα κανάλια, άλλα στη Βουλή και άλλα θα κάνουμε αργότερα όταν έρθει η στιγμή να σηκώνουμε το χέρι μας για να ψηφίζουμε τα σχετικά νομοσχέδια. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν ξανά για άλλη μια φορά. Η δύναμη είναι στους αγώνες. Εμείς θα πρωτοστατήσουμε σε αυτό. Πρέπει ενωτικά, κάτω, στη βάση, να διεκδικήσουμε, να πάρουμε όσες ανάσες ανακούφισης έχουμε ανάγκη σήμερα για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, αλλά κυρίως πρέπει να δούμε και να ανοίξουμε το δρόμο για το αύριο. Έτσι ώστε ο λαός πραγματικά πρωταγωνιστής των εξελίξεων, αυτός να γίνει και πρωταγωνιστής της κοινωνικής και πολιτικής ζωής του τόπου με το κουκουέ σε αυτή την κατεύθυνση μπροστά. Αυτό το υποσχόμαστε. Αλλά περιμένουμε και τη μεγαλύτερη ενίσχυση τη δική σας στις επόμενες εκλογές που έρχονται σε λίγους μήνες.